Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Σε αυτό το βίντεο σήμερα θα σας πω τις λύσεις για να απειλήσετε όλα τα προβλήματα της ζωής σας και να μην έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα από εδώ και πέρα. Πρόσφατα έκανα μια έρευνα και είδα ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα και πώς θέλει να τα απειλήσει και τι λύσεις υπάρχουν για αυτά. Και έχω κρατήσει μια σειρά από σημειώσεις και έχω φτιάξει μια συνταγή εδώ πέρα, παρακαλώ πολύ, την οποία συνταγή θέλω να μοιραστώ στο σημερινό βίντεο μαζί σας. Όχι, δεν υπερβάλλω καθόλου. Έχω όλες τις λύσεις για όλα τα προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος και που θέλει να αποφύγει και να μην έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Οπότε, πριν ξεκινήσουμε, ένα dislike στο βίντεο γιατί θα σας αρέσει και πάμε να ξεκινήσουμε. Αλλά για να ξεκινήσουμε και για να μπορέσω να διαβάσω τα γράμματα, βάλω το γυαλί μου εδώ πέρα και να δούμε λοιπόν τις λύσεις για να μην έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Πώς ξεκινάμε λοιπόν? Από την απόφαση. Όπως πολύ καλά μπορεί να έχετε ακούσει, τα πάντα ξεκινάμε από την απόφαση και πρέπει να αποφασίσουμε να μην έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα και να μην αντιμετωπίσουμε τίποτα. Αυτό ανοίγει την πόρτα στην επίλυση όλων των προβλημάτων και σε αυτό θα σας βοηθήσουν μια σειρά από πράγματα όπως το Netflix, TikTok, Instagram, το να έχετε τις ευθύνες αλλού, ψυχίατρους, φάρμακα και πολλά πράγματα που έχω σημειώσει εδώ πέρα. Θα πρέπει να μοιραστώ μαζί σας ολόκληρη τη συνταγή. Παρακαλώ, μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος για να μην χάσετε ούτε λέξη από το σημερινό βίντεο, γιατί ίσως είναι το πιο σημαντικό βίντεο όλων των εποχών που έχετε ακούσει μέχρι στιγμής. Οπότε, σε πρώτη φάση, αποφασίστε να μην έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Να μην αντιμετωπίσετε απολύτως τίποτα. Εάν είστε σε μια φάση που δεν σας αρέσει, είστε άνεργος ή δεν τα πάτε καλά με τις ανθρώπινες σχέσεις, με την οικογένειά σας ή με τους φίλους σας και είστε άνεργος και δεν ξέρω και εγώ τι, σε πρώτη φάση αποφασίστε λοιπόν να μην έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Περάστε αρκετές ώρες στο TikTok, 3-4-5 ώρες τουλάχιστον την ημέρα, άλλες 1-2 ώρες στο Instagram. Έχει αρκετό υλικό να σας κρατήσει απασχολημένος. Πιστέψτε με, έχει πάρα πολύ πράγμα. Και το Netflix επίσης πάρα πολύ δράμα. Οι Kardashians κάνουν απίστευτη δουλειά για να δημιουργήσουν δράμα και να κρατήσουν το μυαλό σας απασχολημένο. Και όχι μόνο, υπάρχουν και επίσης πάρα πολλές άλλες σειρές. Εάν η κατάσταση στην οποία βρίσκεστε δεν σας αρέσει, ρίξτε όλη την ευθύνη στην κυβέρνηση. Μην σκέφτεστε ούτε για μια στιγμή ότι εσείς θα μπορούσατε να κάνετε κάτι, ότι εσείς ευθύνεστε επίσης σε κάποιο βαθμό που συμβαίνει αυτή η κατάσταση, ή δηλαδή ότι κάνετε κάτι ή να υπάρχει αυτή η κατάσταση, ή ότι δεν κάνατε κάτι και υπάρχει αυτή η κατάσταση. Μην σκέφτεστε ποτέ τίποτα τέτοιο. Και κοιτάξτε να έχετε μόνο δίκιο. Να έχετε πάντα δίκιο, έτσι ώστε να μην έχετε την ενοχή ότι δεν κάνετε κάτι και την ενοχή της ευθύνης. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, να μην αισθάνεστε καμία απολύτως ευθύνη, έτσι ώστε να μην δείτε ότι έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Και όταν έχετε διάφορες προκλήσεις στη ζωή σας, και η πρόκληση είναι ίσον πρόβλημα, που σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπίσετε προβλήματα. Και όσο καλύτερα θέλει να πάει κάποιος, τόσες μεγαλύτερες προκλήσεις έχει, αλλά τόσο μεγαλύτερα προβλήματα. Οπότε μην κοιτάξτε να κάνετε και πολλά πράγματα στη ζωή σας, γιατί σας υπόσχομαι ότι θα έχετε αρκετά προβλήματα να αντιμετωπίσετε. Εάν ο αρχικός σας στόχος είναι να μην έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα, μην προσπαθείτε να πετύχετε κάτι, γιατί είναι σαν να παλεύετε με τον εαυτό σας. Ή θα αλλάξετε την απόφασή σας και θα αποφασίσετε να αντιμετωπίσετε όλα τα προβλήματα, ή θα μείνετε σε αυτό και δεν θα δεχτείτε καμιά πρόκληση. Επίσης, εάν κάποιος σας προτείνει ένα βιβλίο να διαβάσετε ή κάτι να κάνετε, έτσι ώστε να βελτιώσετε την υπάρχουσα κατάσταση που είσαστε, κάποιο personal development σεμινάριο ή οτιδήποτε, σε πρώτη φάση καθυστερήστε να πάρετε απόφαση ότι θα το κάνετε. Αυτή η καθυστέρηση της απόφασης πρέπει να είναι τουλάχιστον 2, 3, 4 ή 5 χρόνια ή μπορεί και παραπάνω. Γιατί μπορεί να σας βοηθήσει να έχετε μόνο ένα μικρό πρόβλημα σε σχέση με το αν πάρετε την απόφαση άμεσα και μετά έχετε μια σειρά από προβλήματα και πίεση. Η πίεση αυτό που κάνει είναι ότι από αυτό που βρίσκεται ο άνθρωπος συνήθως σε ένα μικρό κύκλο γύρω του και αυτή είναι η ζώνη ασφαλείας, τον πιέζει και ανοίγεται και μεγαλώνει ο άνθρωπος. Μεγαλώνει ακόμα παραπάνω από την πίεση. Αλλά το να μεγαλώνει σημαίνει ότι αντιμετωπίζει και διάφορες προκλήσεις και πάλι μιλάμε ίσον προβλήματα η κάθε πρόκληση, έτσι. Ενώ αν μείνει σε αυτό το μικρό κυκλάκι που έχει χαράξει γύρω-γύρω και δεν δέχεται καμία απολύτως πίεση, πρόκληση, πρόβλημα κτλ., τότε αποφεύγει τα προβλήματα. Και όσο το δυνατόν λιγότερο προκλήσεις και λιγότερες αποφάσεις και καθυστέρησης στις αποφάσεις, τόσο και περισσότερο θα σας βοηθήσουν στο να μην έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Okay. Σας αρέσει μέχρι τώρα? Εάν ναι, ένα dislike στο βίντεο σας παρακαλώ. Και ρίξτε τις ευθύνες αλλού. Μην σκέφτεστε ούτε για μια στιγμή ότι σε ένα πρόβλημα που έχετε με έναν άνθρωπο, με την σύντροφό σας, την οικογένειά σας, τους φίλους σας, το αφεντικό σας ή τον υπάλληλό σας, μην σκέφτεστε ούτε για μια στιγμή ότι εσείς σε κάποιο βαθμό έχετε συμβάλει στο να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ρίξτε όλη την ευθύνη ξανά σε αυτόν
και δείξτε το πόσο λάθος είναι και πόσο δίκιο είστε εσείς και μόνο. Μην σκέφτεστε για μια στιγμή ότι είναι μια σχέση όπου χτίζεται και από τις δύο πλευρές και ότι ευθύνη είναι και στις δύο, τρεις, τέσσερις και παραπάνω πλευρές. Εντάξει, αυτό θα σας βοηθήσει στο να μην αισθάνεστε καμία ενοχή και βέβαια στο να μικρύνετε ακόμα περισσότερο και να τυφλωθείτε τελείως και από αυτό. Και αν κάποιος έχει μια δύσκολη κατάσταση στη ζωή του που του δημιουργεί μια ψυχική αναταραχή και κάτι που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, έχει δύο-τρεις λύσεις εδώ πέρα που μπορεί να κάνει. Πρώτον είναι να πάει σε έναν ψυχαναλυτή όπου μπορεί να το πάρει 9 με 10 χρόνια, 15, 20 χρόνια να επιλύσει ένα πρόβλημα, ενώ θα μπορούσε να δει κάτι πιο αποτελεσματικό άμεσα ακόμα και σε 2, 3, 4, 5, 10, 20 βίντεο το πολύ στο YouTube και να λύσει αυτό το πρόβλημα. Θα μπορούσε να ξοδέψει πολλά χρόνια στη ζωή του σε έναν ψυχαναλυτή, μπορεί και 20 χρόνια να επιλύσει ένα πρόβλημα το οποίο θα μπορούσε στην πραγματικότητα να λυθεί σε λίγες ώρες. Αλλά προσέξτε εδώ πέρα, να είστε έξυπνοι. Γιατί εάν επιλύσετε αυτό το πρόβλημα άμεσα, διαβάζοντας κάτι ή παίρνοντας μια συμβολή από κάποιον ειδικό που έχει τα κότσια να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα ή που έχει επιλύσει προβλήματα, μετά στη συνέχεια θα έχετε και ένα άλλο σωρό προβλημάτων για άλλα 10, 15, 20 χρόνια. Και αυτό πάει αντίθετα στον αρχικό σας στόχο που είναι να μην έχετε προβλήματα. Εντάξει, προσέξτε το αυτό. Και ακόμα καλύτερα μπορείτε να επιλέξετε την άλλη αναποτελεσματική επιστήμη που λέγεται ψυχιατρική. Που εξ ορισμού σημαίνει γιατρός της ψυχής. Αλλά δεν έχουν καμία σχέση βέβαια με την ψυχή, γιατί αυτό που υπάρχει είναι μια συνταγή φαρμάκων όπου μπορεί να σας αναστοποιήσει, μπορεί να φτάσει μέχρι το σημείο που να μην αισθάνεστε τίποτα ούτε θετικό ούτε αρνητικό, ή ακόμα και αν αποφασίσετε τελείως να μην αντιμετωπίσετε απολύτως τίποτα και να φτάσει ένα σημείο τρέλας, μπορείτε να εγκλειστείτε και σε ένα ψυχιατρίο μετά στη συνέχεια, όπου εκεί μετά θα έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα της ζωής σας και δεν θα έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Τα φάρμακα επίσης έχουν σχεδιαστεί ειδικά γι' αυτό. Και μιλάω ειδικά για τα ψυχοφάρμακα, έτσι. Και κάποια φάρμακα που θίζουν τους ανθρώπους αυτά χειρότερα ακόμα και από τα ναρκωτικά, και όχι τα αυτά που χρειάζεται κάποιος για να θεραπεύσει κάτι άμεσα, το οποίο μετά στη συνέχεια θα γίνει καλά και θα πρέπει. Λίγα είναι αυτά, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν και αυτά τα λίγα, ας μην τα αποκλείσουμε, που μετά θα τον βοηθήσει να αντιμετωπίσει και άλλα προβλήματα. Όχι, γιατί αυτό πάει αντίθετα στον αρχικό σας στόχο που είναι να μην έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα και να μην αντιμετωπίσετε απολύτως τίποτα. Μην ξεχάσετε το αρχικό σας στόχο, γιατί αυτό πάει αντίθετα. Οπότε βρείτε οτιδήποτε θα μπορούσε να σας αποτρέψει στο να αντιμετωπίσετε το οτιδήποτε στη ζωή σας. Netflix κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο να δημιουργήσει δράμα στις ανθρώπινες σχέσεις, γιατί η ευτυχία βρίσκεται μέσα μας που λέμε, που σημαίνει ότι μπορούμε και μόνοι μας μια χαρά, δεν χρειάζεται να έχουμε σχέσεις, γιατί αν έχουμε αυτό θα έχουμε πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Το διαζύγιο και ο χωρισμός είναι πολύ εύκολες λύσεις για να μην έχετε προβλήματα, οπότε θα μπορούσε να είναι και αυτό στην ατζέντα σας. Εντάξει, και να το σιγουρέψετε αυτό ακόμα περισσότερο, να δείτε πληροφορίες μόνο από τα mainstream media. Κάθε μέρα να έχετε ανοιχτά τις τηλεοράσεις σας, να βλέπετε ειδήσεις, γιατί εκεί πέρα έχει τα πιο τραγικά πράγματα που συμβαίνουν στο πλανήτη. Αγνοούν τα υπόλοιπα 99,9% καλά που συμβαίνουν και σου παρουσιάζουν αυτό το 0,1% που είναι όσο χρειάζεται για να σε αποσυντονίσει και να σε βοηθήσει στο να αισθάνεσαι ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ελπίδα για σένα και ότι όλα τα πράγματα είναι χάλια γύρω σου και ότι δεν μπορείς να κάνεις απολύτως τίποτα. Και αυτό σε βοηθάει σκέψου στο να μην αντιμετωπίσεις τίποτα, έτσι. Και στο να μην αναλάβεις καμία δράση, να μην αναλάβεις καμία απολύτως υπευθυνότητα. Και επίσης φρόντισε να λάβεις συμβολές από τους ανθρώπους που δεν έχουν κάνει τίποτα στη ζωή τους, οι οποίοι ασχολούνται μόνο με το τι κάνει ο ένας και ο άλλος, δηλαδή το περιβάλλον σου που κάποιες φορές είναι το μόνο που ασχολείται το gossip, το κουτσομπολιό, και από ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποτύχει στη ζωή τους και σου λένε ότι δεν μπορείς να μάθεις, δεν μπορείς να αλλάξεις, δεν μπορείς να εξελιχθείς, δεν μπορείς να κάνεις κάτι, έτσι έχουν τα πράγματα, φταίει η κυβέρνηση και ότι πρέπει να δείξουμε μόνο το λάθος στους άλλους και ότι εμείς είμαστε πάντα σωστοί και δίκαιοι. Έτσι μπορείς να αποφύγεις την αίσθηση της ενοχής, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα έχεις καν την συνέστηση για το τι συμβαίνει και η συνείδησή σου θα έχει φτάσει τόσο χαμηλά που δεν θα μπορείς να δεις καν προβλήματα. Είναι ενδιαφέρον, έτσι. Και πάνω απ' όλα, YOLO. Την τελευταία δεκαετία ακούμε συνέχεια YOLO. Ζεις only μόνο μια φορά. You only live once. Αυτό είναι το πιο φημισμένο που σημαίνει ότι μην δώσεις καμία σημασία σε τίποτα. Αυτό λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες, ο Σοκράτης, ο Αριστοτέλης, ο Πλάτωνας και όλοι οι αρχαίοι Έλληνες. Τι λέγανε λοιπόν? Μην καλλιεργήσεις το πνεύμα, κοίτα απλώς να περάσεις καλά, να βγεις το Σάββατο σου, να πιεις το ποτό σου με τους φίλους σου. Αυτό δεν μας λέγανε. Γι' αυτό δεν τους θυμάται η ανθρωπότητα. Ότι λέγανε μόνο YOLO και μην καλλιεργήσεις το πνεύμα, μην προσπαθείς να αντιμετωπίσεις προβλήματα και αυτά.
Τώρα, κάνοντας όλα αυτά, στο τέλος μπορεί να μην έχει και πολύ νόημα ζωή σου, έτσι. Αλλά, okay, τουλάχιστον θα έχεις πετύχει το αρχικό στόχο που είναι να μην έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα. Και μην λάβεις καμία πληροφορία από πετυχημένους ανθρώπους, όπως τον Γκραντ Καρντόν, όπως τον Ρόμπερτ Κιουσάκη, τον Ναπολέον Χιλ που σου λέει ξεκίνα πρώτα από εδώ και σκέψου τι θες να γίνεις, άμα θες να γίνεις πλούσιος ή μη πλούσιος ή οτιδήποτε. Γιατί εάν το κάνεις αυτό, θα έχεις να αντιμετωπίσεις πολλά προβλήματα. Τα τελευταία 3 χρόνια αντιμετωπίζω πολύ περισσότερα προβλήματα από ποτέ άλλοτε στη ζωή μου. Αλλά αν θες να τα αποφύγεις, μην ακούς καμία συμβουλή από αυτούς, μην διαβάζεις. Μην διαβάζεις το βιβλίο μου για να μάθεις τα κρυπτονομίσματα, γιατί μετά θα πρέπει να παίρνεις αποφάσεις, που σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνεις κάτι. Μην διαβάζεις, μην κάνεις κανένα μάθημα από την Ακαδημία, γιατί μετά θα πρέπει να σηκώσεις τα μανίκια και να κάνεις κάτι. Έτσι. Και αυτό ισούται με πρόβλημα. Η πίεση που θα δέχεσαι ισούται με πρόβλημα. Ναι, μπορεί να μεγαλώσεις και να πετύχεις αξιοθαύμαστα πράγματα, αλλά είναι πρόβλημα, ρε παιδιά. Θα έχετε προβλήματα κατά τη διάρκεια. Σκεφτείτε το σοβαρά αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ, προτού αναλάβετε κάποια δράση. Και όποιος θέλει να δει το μέλλον και να δει πώς θα εξελιχθεί αυτή η κοινωνία χωρίς προβλήματα και να δει την εικόνα αυτής της κατάστασης, δεν υπάρχει τίποτα άλλο καλύτερο στον κόσμο αυτή τη στιγμή από την ταινία Ιδιόκραση, την οποία την είδα πριν από μερικούς μήνες και έχει πραγματικά πολύ πολύ ενδιαφέρον. Το πώς θα είσαι χωρίς να έχεις κανένα απολύτως πρόβλημα. Okay. Να έχεις μια ανοιχτό μυαλή προσέγγιση, να μην συγκεντρωθείς πουθενά σε κάτι value, δηλαδή να δέχεις την κάθε άποψη που υπάρχει δεξιά και αριστερά, έτσι ώστε να είσαι απολύτως αποσυντονισμένος και να μην αντιμετωπίσεις κανένα πρόβλημα. Το είχα δοκιμάσει λίγο το 2012 και μπορώ να σας πω από προσωπική εμπειρία ότι όταν ήμουν τόσο open mind σε κάθε τι υπάρχει δεξιά και αριστερά και δεν είχα συγκεντρωθεί σε τίποτα, ήταν ο καλύτερος αποσυντονισμός που είχα στη ζωή μου. Και εδώ ένα μικρό disclaimer για τους ανθρώπους που θα πάρουν κυριολεκτικά αυτά που είπα σε αυτό το βίντεο, ενώ ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που λέω. Ένα dislike λοιπόν στο βίντεο, αν σας άρεσε, γιατί like δεν μπορώ να ζητήσω από αυτό το βίντεο, καταλαβαίνετε. Θέλω να ακούσω και τις δικές σας απόψεις κάτω στα σχόλια για το πώς αλλιώς μπορεί να μην έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα και τα λέμε στα επόμενα βίντεο. Καλή συνέχεια και πολλές επιτυχίες.